Σπύρος Ξένος κοντά μας. Μια σπουδαία πρόκληση. Έχεις ζήσει και στο παρελθόν εσύ πολλά παιχνίδια δυνατά. Πες μου πώς ήρθε αυτή η πρόκληση. Η πρόκληση ήρθε δύσκολα, όπως έδειξε. Περιμέναμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, μια πρεμιέρα. Δεν έχουμε πολλά παιχνίδια στα παιχνίδια, πολλά μάτς στα πόδια μας. Η πρόκληση ήρθε, νομίζω ότι είχαμε πολύ υπομονή. Ό,τι και να γινόταν, εμείς πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε. Θεωρούμε ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα. Υπομονή, επιμονή. Παίζει και ρόλο που η ομάδα κατάφερε να κάνει την ανατροπή, γιατί μιλάμε για τον ΑΟΣ. Δύσκολα να ανατρέψει ένα παιχνίδι απέναντι στον ΑΟΣ. Δείχνει κάτι αυτό? Δείχνει σκληρή δουλειά, προπόνηση. Τα παιδιά είναι κάθε μέρα εδώ, δουλεύουν εντατικά. Δείχνει ότι έχουν διάθεση και όρεξη να παίξουν και να πετύχουν. Έχουν αλλάξει πολλά στην άνομερα φέτος. Πολλά ωραία πράγματα. Και ελπίζω να τα δείξουμε, γιατί σήμερα ήταν πολύ δύσκολο να τα δείξουμε. Ήταν πρεμιέρα. Νομίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα δούμε ακόμα καλύτερα τα παιδιά. Σπύρο, εσύ έχεις υπάρξει μέλος πολλών ομάδων που έχουν στόχο τον πρωταθλητισμό. Και σίγουρα βλέπεις κάποια πράγματα. Αυτή η ομάδα έχει βάλει ψηλά τον πύχη. Θα είναι αυτή που θα χαμογελάσει στο τέλος της χρονιάς, κερδίζοντας τον double, γιατί αυτό είναι ο ξεκάθαρος στόχος. Ναι, είναι αλήθεια. Έχω ζήσει πάρα πολλές φορές αυτή την εικόνα. Τη ζω σχεδόν 10 χρόνια εδώ στην Μύκονο. Είναι ευχάριστο. Προσπαθούμε και εμείς από αυτή την εμπειρία που έχουμε να τα περάσουμε στα παιδιά. Ο σκοπός μας δεν είναι αυτό. Δεν βλέπουμε κάποιο πρωτάθλημα ή οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Αυτό δουλεύουμε κάθε μέρα. Και αν από το καλό ποδόσφαιρο και τη διάρκεια που θα έχουμε, αν βγει κάτι, βγήκε. Εμείς δεν πιέζουμε κάποια παιδιά. Εμείς θέλουμε να τους μάθουμε να παίζουν ποδόσφαιρο, να είναι σοβαροί, να μάθουν να νικάνε παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Αυτό. Έχει το μέταλλο η ομάδα? Νομίζω ότι το έχει. Το έχει τις βάσεις από τον προπονητή και πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες που θα το τραβήξουν αυτό. Το έχουν. Έχει μέταλλο. Ωραία. Να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Που έχεις μια χαρά στην οικογένειά σου. Φυσικά. Και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.